θέλω την επιμελητήριση πολιτική τη Τουρκία να με αφήσει. Αλλά των πιο σκοτεινών μηχανισμών τη Τουρκία, η Τουρκία ενδιαφέρεται για τα εθνικά μα συμφέροντα, ή η Τουρκία ενδιαφέρεται να εμποδίσει την Ελλάδα να αναπτύξει την επιρροή τη στα Βαλκάνια και να προωθήσει το σταθεροποιητικό τη και υπεύθυνο ρόλο στην περιοχή. Αυτό κατά τη γνώμη σας, όποιος ξέρει από διεθνή πολιτική, ας το αναρωτηθεί. Μιας και το αναφέρετε, κατά τη γνώμη σας, ή αν έχετε και πληροφόρηση, υπήρξε παρέμβαση ξένου παράγοντα ή ουδήποτε ξένου παράγοντα στο δημοψήφισμα στα Σκόπια υπέρ της αποχής, υπέρ του όχι? Δεν θέλω εγώ να κάνω τον detective. Εγώ είπα αυτό που ξέρω, ότι οι ίδιοι Αλβανοί και οι ηγέτες τους είχαν διαπιστώσει εδώ και καιρό ότι ένα συγκεκριμένο αλβανικό κόμμα, μέσα, δηλαδή κόμμα Αλβανών το είναι, μέσα στην Αλβανόφωνο, μέσα στην Φύρο, που είχε προσανατολιστεί στην αποχή, και ότι αυτό το κόμμα έχει συγκεκριμένες διασυνδέσεις με τρίτη δύναμη. Τα είπα. Μάλιστα. Τώρα, κάνετε λοιπόν την πρόβλεψη ότι ο Ζόραν Ζάεφ θα κερδίσει και πιθανώς και άνετα τις εκλογές. Οι εκλογές όμως, κύριε Υπουργέ, θα γίνουν, λένε ότι το Σύνταγμα, εν πάση περιπτώσει, προβλέπει έως και 3 μήνες προεκλογική περίοδο, αλλά ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ είπε ότι τέλος Νοεμβρίου μπορεί να πάει σε εκλογές. Το Σύνταγμα προβλέπει 100 μέρες από την ημέρα προκήρυξης υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ναι. Έχει όμως 2 άλλες διαδικασίες, με τις οποίες κανείς σε έκτακτα γεγονότα, και το δημοψήφισμα είναι έκτακτο γεγονός, μπορεί να πάει σε 60 ή και σε 45 μέρες. Μάλιστα. Επειδή λέγεται ότι πιθανό να πάει σε 45 μέρες αφού τελειώσει η διαδικασία περί του συντάγματος και της αλλαγής του στη Βουλή, στην περίπτωση που δεν θα πάρει την πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών της Βουλής, θα πάει σε εκλογές σε 45 μέρες. Από εκεί, πολύ σωστά, όπως το είπατε, συνάγεται ναι. 25 του Νοέμβρη ή 2 του Δεκέμβρη. Ωραία. Εκλογικά. Αυτό όμως από μόνο του αυτό μεταθέτει χρονικά όλο αυτό το σενάριο που είχατε και εσείς και όλοι μας είχαμε κατά νου, εάν η έκβαση του δημοψηφίσματος δεν ήταν αυτή που είναι τώρα. Αν είχαμε υψηλότερη συμμετοχή, μια καθαρή πολιτική νίκη. Δεν είναι μόνο αυτό. Η αντιπολίτευση, ξέροντας όμως τους αριθμούς, είχε δεσμευτεί ότι αν είναι 50-1 το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, το ναι, και 50-1 η συμμετοχή, τότε θα ψήφιζε και τις συνταγματικές αλλαγές. Έχει και ένα στοιχείο υποκρισίας, διότι φρόντισε όλο το όχι να μην είναι παρόν. Διότι αυτό που έλειψε από την ψηφοφορία χθες είναι το όχι. Η σύγκρουση. Δεν είναι το ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο πώς εξελίσσεται και στα καθημάς πλέον αυτή η χρονική μετάθεση λόγω των εκλογών, εφόσον πάμε σε εκλογές βεβαίως, εφόσον δεν καταστεί δηλαδή εφικτό για τον Ζόραν Ζάεφ να περάσει τις συνταγματικές αλλαγές από τη Βουλή. Τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου... Εάν δεν περάσει από τη Βουλή τη συνταγματική του αλλαγή. Αυτό εννοώ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε το σχηματισμό νέας κυβέρνησης στα Σκόπια. Και νέας πλειοψηφίας. Νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Και η έναρξη της διαδικασίας για τις αλλαγές στο Σύνταγμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα πάει στις αρχές του 19. Θα πάει μετά από το Φλεβάρι, πιθανό να πάει τέλη Φλεβάρι, αρχές του Νοέμβρη. Οι συνταγματικές αρχές του Μάρτη. Η δεύτερη ψηφοφορία κάνουν μια πρώτη, μετά πάνε σε δημόσια συζήτηση, 60 ημερών τουλάχιστον τα διαδικαστικά τα προβλεπόμενα, και μετά κάνουν μια δεύτερη ψηφοφορία επιβεβαίωσης της πρώτης ψηφοφορίας, και μετά έχουν τελειώσει με τα καθήκοντά τους. Άρα λέτε τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Κοτρότσο, μερικοί μας κατηγορούσαν που δεν φέραμε τη συμφωνία στη Βουλή να την ψηφίσουμε πριν από τις διαδικασίες στη Φύρο. Και θέλω να ρωτήσω, μάλλον καλά κάναμε να μην έχουμε βάλει μπρος τη δικιά μας διαδικασία, διότι η δικιά τους είναι πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη και πρέπει να τελειώσει πριν από εμάς για να έχουμε εικόνα. Άρα, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στη Wall Street Journal, ότι που έβαλε τον ορίζοντα του Μαρτίου, θεωρείτε ότι μέσα από αυτήν την αλληλουχία των εξελίξεων μπορούμε να το πετύχουμε, μπορεί να φτάσει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η κύρωση της συμφωνίας, αν όλα, επαναλαμβάνω, εξελιχθούν ομαλά, γιατί πρέπει να κρατάμε πλέον μικρό καλάθι. Τον Μάρτιο μπορούμε να φτάσουμε στη Βουλή τη δική μας τον Μάρτιο. Πρέπει να φτάσουμε τον Μάρτιο. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι η συμφωνία που γίνεται ανάμεσα σε 2 κράτη ή πολυμερείς συμφωνίες με το πνεύμα Α,
που έχουν συμφωνήσει όλες τις πλευρές, αποτελούν μετά, θα έλεγα με την παλιά αριστερή ορολογία, ένα πεδίο μάχης. Δηλαδή γίνεται μια μάχη τώρα για να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, να την καταλήξουμε, και μετά θα γίνει μια μάχη ερμηνείας και υλοποίησης για το τι ακριβώς και με ποιο τρόπο πρέπει να υλοποιηθεί. Ναι, αυτό όμως πρακτικά... Δεν είναι δηλαδή... Η συμφωνία προβλέπει, κύριε Υπουργέ, ότι πρέπει άμεσα να έρθει προς κύρωση στο ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πάρα αυτά. Το άμεσα αυτό μπορούμε να το προσδιορίσουμε χρονικά? Αμέσως. Νομίζω ότι δεν είμαι πρόεδρος της Βουλής για να το καθορίσω, αλλά νομίζω σε ένα διάστημα μίας με δύο εβδομάδες που έχει τελειώσει. Πάει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής και μετά πάει στην Ολομέλεια της Βουλής. Άρα, για να το... Δεν να έχει κανένα λόγο να καθυστερήσει. Είναι δε γνωστή συμφωνία. Βέβαια, προφανώς. Είναι γνωστή και από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε στη Βουλή, διότι κάποιοι κάνουν ως να μην έχουν ενημερωθεί ποτέ τους τίποτα. Ολοκληρωμένα κάναμε στη Βουλή. Άρα μου λέτε ότι τον Μάρτιο η δική μας πρόθεση, η πρόθεση ενώ της κυβέρνησης, αλλά και αυτή η αλληλουχία των γεγονότων... Προσέξτε να δει, όποτε τελειώσουν αμέσως μετά. Ναι, γιατί μπορεί είπα, ναι. να πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή και να έχει τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, άμα πάρει την πλειοψηφία στη Βουλή, προσθέστε δύο μήνες, δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή. Άρα αυτό θα είναι μέσα στο Δεκέμβρη. Εξήγησα ότι αυτή η αλληλουχία των γεγονότων είναι μόνο εάν πάει σε εκλογές, ναι, Ζάιφ. Εγώ είπα υποχρεωμένο. Αλλά εσείς θέλετε να πάτε στο καλό σενάριο. Όχι, ότι υπάρχουν δύο σενάρια τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς αυτή τη στιγμή. Είναι σενάρια από αυτούς. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που λέγεται ότι είμαστε όμοιροι. Δηλαδή, έχει μια χώρα μια κοινοβουλευτική διαδικασία με την οποία το θα είπε αποφασίσει... Το είπε η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σχέση ποιος το λέει. Το θέμα είναι με τι ευθύνη λέγονται αυτά. Έχει μια διαδικασία μπροστά της, την οποία εμείς ως δημοκρατική χώρα πρέπει να σεβαστούμε τους δημοκρατικούς δικούς τους κανόνες. Και ξαναλέω ότι η πιο μεγάλη δυσκολία είναι ότι εκείνοι θα έχουν κάνει ψηφοφορία στη Βουλή που ήδη την κάνανε. Δημοψήφισμα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα συντριπτικά υπέρ του ΝΕΑ, αλλά όχι υπαρκή συμμετοχή. Αλλαγή του συντάγματος και μετά εμείς θα έρθουμε και μας εμπιστεύονται. Αυτό εννοώ. Εμείς θα έρθουμε και θα ψηφίσουμε. Ποιος είναι ο όμηρος, εμείς ή κάποιος άλλος? Κατά γνώμη μου δεν είναι κανένας. Κατά γνώμη μου είναι μια δημοκρατική διαδικασία που αυτός που έχει να κάνει πολλά πρέπει να τα τελειώσει, ώστε αυτός που κάνει λίγα και τα τελειώνει γρήγορα να έρθει καπάκι στις αποβάσεις. Να σας ρωτήσω κάτι έτσι, επιστρέφοντας ενδεχομένως και σε όσα είπαμε στην αρχή. Και εσείς προσωπικά περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα στα Σκόπια? Και το λέω αυτό γιατί διέκρινα μια αμηχανία χθες το βράδυ στις πρώτες ανακοινώσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ακόμα και στην Ουάσιγκτον. Εμείς δεν είχαμε σήμερα καμία. Αποκαταστάθηκε κάπως. Εμείς αλλά... χθες δεν είχαμε καμία. Είχα γράψει εγώ το σχέδιο έτοιμο από καιρό. Η αίσθηση που σχέδιο είχα... Σχέδιο της ανακοίνωσης εννοείται? Ναι, εννοώ από καιρό, από το πρωί της κοινωνίας. Ναι. Το σχέδιο. Εμείς είχαμε πληροφορίες και εγώ προσωπικά από τους ίδιους την κυβέρνηση των Σκοπίων ότι είχαν μια ανησυχία ότι η συμμετοχή θα είναι ανάμεσα στο 40 με 45%. Εάν υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή κατά πολύ των Αλβανών, πράγματι θα ήταν 40 με 45%. Κατά την έπειτα, εμείς είμαστε προσανατολισμένοι ότι η συμμετοχή θα είναι γύρω στο 40, 41, 42%. Ήταν πιο χαμηλά και από αυτό. Το ότι δεν είχε 4, έστω και χαμηλό, ήταν αποτέλεσμα της χθεσινής ημέρας. Και της μάλλον αποτυχημένης πρόβλεψης της κυβέρνησης. Και ξέρετε τι πρέπει να πούμε. Στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εγώ έχω μιλήσει και μέσα στη Βουλή και στην τελευταία συνέντευξή μου που δώσα σε άλλο κανάλι 4 μήνες πίσω. Εγώ, όπως ξέρετε, δεν δίνω συχνά συνεντεύξεις στη τηλεόραση για την ελληνική. Έξω δίνω για να υπερασπιστώ τη χώρα. Είχε υποτιμηθεί η σημασία της αλλαγής του ονόματος. Νομίζανε ότι ήταν περίπατος και τι έγινε που άλλαξε το όνομα. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα να αλλάξει το όνομά σου. Και είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα να λες ότι η αλλαγή αυτή είναι έργα όμνες για όλες τις χρήσεις. Διεθνείς, εξωτερικές, διακρατικές δηλαδή, διεθνείς οργανισμοί και το εσωτερικό της χώρας. Και μάλιστα είναι ακόμα πιο σοβαρό. Αυτό αλλαγή ονόματος στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη έχει γίνει μόνο μία φορά. Η Γερμανική Αυστρία, όπως ονομάστηκε η κατάρρευση. Το υπόλοιπο, το αυστριακό, από την κατάρρευση της Αυστρο-Ουγγαρικής Αυτοκρατορίας. Και έγινε γιατί χάσαν πόλεμο.